Κύριε Βορύδη και κύριοι της κυβέρνησης, ματαιοπονείτε. Η προσπάθεια για συγκάλυψη βγάζει μάτι και έχει περάσει και στο σύνολο της κοινωνίας. Όχι μόνο σε εμάς. Από την αρχή του εγκλήματος των Τεμπών μέχρι και σήμερα. Συνεχίζεστε και οχυρώνεστε πίσω από το ανθρώπινο λάθος. Αυτά μας είπατε τη σύνορα. Μπορεί να υπάρχει ανθρώπινο λάθος, βεβαίως. Όμως, ακόμα και όταν υπάρχει, αν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας, δεν θα γινόταν αυτό το έγκλημα. Το αμφισβητείτε. Αυτό. Ποιος φταίει που δεν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας? Εσείς δεν φταίτε τίποτα? Εμείς λέμε ότι φταίει η εγκληματική σας πολιτική και η πολιτική των άλλων κομμάτων που στη Μονταζέρα ακουμπάνε και σε διάφορα πράγματα, που ακολουθήθηκε κατά γράμμα με βάση και την ολέθρια κυριολεκτικά πολιτική εγκληματική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία προσπαθείτε κι εσείς και οι υπόλοιποι να τη βγάλετε λάδι. Ποια είναι αυτή η πολιτική? Θα την πω απλά. Όπως λέει το σύνθημα, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Αυτό φώναξαν εκατομμύρια Έλληνες, αυτό φωνάζουν και σήμερα. Αυτό ακριβώς ακολουθήθηκε και στην πολιτική των σιδηροδρόμων και ακολουθείται. Και θα τα πούμε και αναλυτικά μετά. Είναι μόνο στους σιδηροδρόμους αυτή η εγκληματική πολιτική? Είναι σε όλα. Στο βωμό του κέρδους εξαπολύεται επίθεση. Σε όλα στα λαϊκά στρώματα. Σε όλα. Εμπαρματοποιείται και ιδιωτικοποιείται η υγεία και οι λαϊκές ανάγκες συνολικά. Η παιδεία κλπ. Κλπ. Όλα μαζί είναι μία πολιτική και όχι κάτι το ξεχωριστό. Εμείς τη μομφή την κάνουμε κάθε μέρα. Όχι από τώρα, από την πρώτη στιγμή και από παλιότερα. Προσπαθώντας να οργανώσουμε τους λαϊκούς αγώνες. Και αυτό γίνεται. Και μεγαλώνει των εργατών, των αγροτών, των φοιτητών. Πήρατε πολλά μαθήματα κι εσείς και άλλοι. Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση μομφής δικιά μας. Θα την ψηφίσουμε αυτή που κατατέθηκε, ναι, με το δικό μας σκεπτικό. Και είναι αυτό που επιγραμματικά λέω τώρα, είναι για όλους τους τομείς. Και όχι αποσπασματικά για ένα κορυφαίο πραγματικά γεγονός, το έγκλημα των Τεμπών. Γι' αυτό λοιπόν σας κατηγορούμε και θα επισημάνουμε ότι δεν μπορώ να μην το πω. Να ψηφίζεις 70% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας και μετά να ζητάς να πέσει η κυβέρνηση, εντάξει, έχεις το δικαίωμα. Αλλά είναι ένα ερώτημα, όπως παραδείγματος χάρη το ΠΑΣΟΚ. Τους μισούς νόμους η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο τωρινός και ο καινούριος, η Νέα Αριστερά δηλαδή, γιατί ήταν στην κυβέρνηση τότε, και τώρα να κάνεις τον αδιάφορο. Δυο νομοσχέδια είναι τώρα, ένα πριν και ένα τώρα, που τα ψηφίζουν όλοι μαζί. Και είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι αντιλαϊκές βαθιά. Δεν θέλω να τα αναλύσω, το είπε ο εισηγητής μας πριν. Και τέλος, κύριε Βορύδη και οι υπόλοιποι, δεν αφήνετε το συνδικαλισμό, λέω εγώ. Μας δουλεύετε εδώ μέσα, δουλεύετε τον ελληνικό λαό. Εμείς προτείναμε στο Σύνταγμα να καταργηθεί η διάταξη περί ευθύνης των υπουργών. Ας σηκωθεί ένα κόμμα από αυτά που ήταν να μας πει ότι στήριξε. Κανένας, ούτε κι εσείς που λέτε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έφερε. Αν το έφερε, το φέραμε εμείς. Γιατί δεν το στήριξατε? Δεν το στήριξατε. Τώρα γιατί? Το στήριξατε στην αναθεώρηση του συντάγματος? Όχι. Δεν το στήριξατε. Τώρα το στηρίζετε? Θα δούμε. Δεν συμφωνείτε? Πέσω τότε. Μην κάνετε συνδικαλισμό, γιατί εσείς, γιατί οι άλλοι, τα ίδια και οι υπόλοιποι. Μην διακόπτετε, να ολοκληρώσει ο κ. Σπαφίλης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα που ήταν. Κανένας δεν δέχτηκε αυτή την πρόταση. Ένα λεπτό. Που καταθέσαμε εμείς. Όπως κανένας δεν δέχτηκε την πρόταση να μην διορίζεται η δικαιοσύνη από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά να υπάρξει ένα ευρύτερο σώμα κλπ. Κλπ. Ποιος συμφώνησε? Συμφωνήστε, κύριε Παπά. Και τώρα φωνάζετε. Το ΠΑΣΟΚ συμφώνησε? Η Νέα Δημοκρατία συμφώνησε? Όσοι ήταν τότε τελικά. Κανένας δεν συμφώνησε. Λοιπόν, επειδή προβλέπουμε να συνεχιστεί, όπως είπε κάποιος, δεν λέω, η κοκορομαχία, στην οποία είναι λέω
Για να υπάρχει κοκορομαχία πρέπει να υπάρχουν πολλά κοκόρια. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα. Αλλιώς θα κάνει αυτοκτονία ή θα κάνει θεατρική παράσταση. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι εμείς θα θέσουμε πάλι επί της ουσίας ποιες είναι οι πραγματικές ευθύνες και στο πόρισμά μας έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα και το παραδώσαμε και στον Άριο Πάγο.